Καλησπέρα, παιδες μου. Ήρθε η μέρα που θα ασχοληθούμε και εμείς με το κομμάτι του Ultimate Team. Συγκεκριμένα σήμερα θα κάτσουμε να δούμε τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα από ένα δεύτερο account. Αυτό το account δεν είναι δικό μου, είναι ενός φίλου. Το δικό μου account είναι 100% RTG. Δεν θέλω να δίνω ούτε ευρώ σε αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω δεν αξίζει γενικά το FIFA λεφτά. Και συγκεκριμένα για μένα το FIFA 23. Σήμερα θα κάτσουμε να παίξουμε ματσάκια. Θα ανοίξουμε μερικά packs που έχουμε. Θα δούμε τι ομάδα έχουμε φτιάξει και αν μπορέσουμε να την κάνουμε και καλύτερη. Και πάμε στο βίντεο. Και εδώ πέρα βλέπετε την ομάδα μας, παιδες μου. Συγκεκριμένα αυτή η ομάδα έχω να ασχοληθώ καιρό με αυτό το account και το παιδί που το έχει το account δεν πολύ παίζει. Του έχω βγάλει πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε το παιχνίδι 27 του μηνός γιατί είναι αγορασμένη η Ultimate Edition, γι' αυτό είδατε και τα FIFA Points στην αρχή του παιχνιδιού. Του είχα βγάλει με το δεύτερο account που ανοίξαμε κακά και είναι και tradable και θα τον βάλουμε να πουληθεί μετά το βίντεο γιατί θέλω να παίξω λίγο με αυτή την κάρτα. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα έχουμε 102 χιλιάρικα, έχουμε και 2.000 FIFA Points, δεν τα χρησιμοποιήσουμε τώρα. Όμως έχουμε και μερικά packs. Τα περισσότερα από αυτά δεν είναι τόσο καλά, αλλά έχουμε και ένα guarantee once to watch. Πάμε να ανοίξουμε από το χειρότερο προς το καλύτερο, να δούμε μήπως και όπως βγάλαμε κακά βγάλουμε και κάτι καλύτερο. Ή κάτι τουλάχιστον να πουλάει θα πω, αλλά είναι όλα αντρέ. Ας βγάλουμε κάτι καλό που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον. Προφανώς, silver, ok. Keep, ωραία. Ωραία, δύο rares εδώ πέρα. Max 83 plus, max 83 βασικά. Ωραία, τίποτα. Α, νομίζω παίζει να μπει right back. Ή τον έχουμε, θυμάμαι. Ναι, τον έχουμε, αλλά νομίζω ο άλλος είναι... Ωραία, είναι tradable ο άλλος, θα πουληθεί όσα πάει. Γενικά, είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να κάνεις quick sell τίποτα. Ειδικά στην αρχή του παιχνιδιού. Εκτός και αν είσαι pay to win, εκτός και αν μπαίνουν λεφτά στο account. Αν μπαίνουν λεφτά στο account, από εκεί πέρα και quick sell να κάνεις δεν μας πειράζει. Αλλά αν δεν βάζεις λεφτά ή δεν θα βάλεις άλλα λεφτά και είσαι μόνο τα FIFA points από το Ultimate Edition, πιστεύω δεν αξίζει να κάνεις τίποτα quick sell. Ωραία, και εδώ πέρα τίποτα το ιδιαίτερο. Άλλο ένα 83, max 83, τίποτα. Α, δεν θα χρησιμοποιηθεί, όχι. Και ένα σπαγέτα από πίσω, γαλλικό και οι δύο. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα τους χρησιμοποιήσουμε. Και πάμε για το once to watch. Κάτι καλό ρε φίλε, κάτι καλό. Πω. Δεν μπορούσε να δώσει κάτι. Ναι, όχι. Δεν. Πω. Γλυκό πρωτάθλημα, Μπορεί να τον βάλουμε, μωρέ, αλλά δεν είναι αυτό που θέλαμε σίγουρα. Πάμε να ανοίξουμε και το preview. Τίποτα το ιδιαίτερο και εδώ πέρα προφανώς. Και κάπου εδώ πέρα, μετά από μερικές μικροαλλαγές που έκανα, αυτή είναι η ομάδα μας. Με αυτήν την ομάδα θα παίξουμε τα ματσάκια μας. Ο Κακά στο τέλος του επεισοδίου θα μπει για να πάρει μπούλο, να πουληθεί. Πάει περίπου 700 χιλιάρικα. Οπότε θα βγάλουμε πάρα πολλά coins για να μπορέσουμε μετά αργότερα να φτιάξουμε ακόμα πιο ωραία την ομάδα μας. Όπως βλέπετε με το account δεν έχω παίξει καθόλου. Είναι Division 8. Γενικά στο FIFA 22 που είχα παίξει αρκετά το παιχνίδι και μου είχε αρέσει πιο πολύ από το FIFA 23. Το FIFA 22 βέβαια το έπαιξα και old gen. Το FIFA 23 τώρα είναι πρώτη φορά που το παίζω στο PC next gen. Και το θέμα με το FIFA 22 και με το FIFA 23, οι διαφορές τους τεράστιες είναι ότι είναι τόσο αργοί οι παίχτες. Και δεν κουνούνται για κανέναν λόγο ρε σύρε. Δεν στρίβουν με τίποτα ρε. Με τη μονιέρα δεν στρίβουνε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε δυσκολεύομαι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και κάπου εδώ πέρα ξεκινάει το πρώτο μας ματσάκι. Πάμε να δούμε λίγο την αντίπαλη ομάδα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Έχουμε πολύ καλύτερη ομάδα. Το θέμα είναι μέσα στο gameplay αν μπορέσουμε να παίξουμε καλύτερα. Πάρτο το πρώτο. Μπαμ μπαμ, βάζουμε ένα γκολάκι. Πάρα πολύ σημαντικό. Γρήγορο, με ωραίες πασούλες γκολάκι. Τίποτα το ιδιαίτερο. Γενικά να πω τώρα μέσα στο ματσάκι την άποψή μου για το παιχνίδι. Εμένα προσωπικά δεν μου είχε αρέσει σχεδόν καθόλου το παιχνίδι. Παίζω πραγματικά για να συνηθίσω και το φάγαμε εδώ πέρα γιατί μιλάω και δεν παίζω. Α, offside, ωραία, ωραία. Παίζω προσωπικά γιατί γενικά, ρε φίλε, μ' αρέσει το ποδοσφαιράκι. Και λέω, ρε φίλε, μήπως φταίω εγώ που δεν μου κάνει το game. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Γιατί έπαιζα, λέω, old gen. Τώρα μπορεί επειδή μπήκα σε next gen να μου φαίνεται όλο τόσο περίεργο, τόσο κάπως ρε εσύ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε. Όχι, κούνησε το έρμα. Κούνησε τέρμα νομίζω. Γενικά έχουν αλλάξει πάρα πολύ όπως έχω ξαναπεί. Foul, τα corner και πάει λέγοντας. Και τα penalty. Δεν πιστεύω ότι χρειαζότανε. Πιστεύω ότι το παλιότερο του FIFA 22 ας πούμε ήταν πολύ πιο ωραίο. Δεν ξέρω, εγώ αυτή την άποψη έχω. Ναι. Το θέλαμε τον κολάκι μας εδώ. Βλάχοβιτς, πεκτούρα.
Ωραίος, ωραίος. Κακά. Κακά. Άρε κακά, ρε κακά. Ας πούμε όταν είχα ξεκινήσει το FIFA 22, που δεν είναι ένα καλό παιχνίδι το FIFA 22, δεν λέω αυτό. Δεν λέω ότι είναι ένα καλό παιχνίδι το FIFA 22, εδώ πέρα τώρα η άμυνά μου κοιμήθηκε. Αλλά ρε εσύ, όταν είχα ξεκινήσει στην αρχή, με είχε πορώσει τόσο πολύ. Ήθελα τόσο πολύ να κάτσω να παίξω το game. Τέλειο, 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 ωραία. Βάλαμε και το δεύτερο γκολάκι μας, μπράβο. Ωραία. Έλα. Όχι ρε, στρίψε μωρέ. Σα καράβια ρε εσύ, σα καράβια. Τη μονιέρα αν είχα, παίζει να μπορούσα να του στρίψω. Χωρίς τη μονιέρα είμαστε δύσκολα. Κακά. Αχ. Αχ. Δείτε εδώ τι πέρασε. Ευτυχώς βγάλαμε λίγο τερματοφύλακα και μάζεψε τη φάση. Πούλησή της εδώ πέρα. Ναι, δείτε πάσα τώρα. Δεν ξέρω πώς την πήρα αυτή η πάσα, αλλά τι πάσα ήταν αυτή, Θεέ μου, θα πω εγώ. Ναι, ναι, δε. Και έχει ένα άλλο φανταστικό πράγμα το παιχνίδι με τις πάσες. Μπορεί να πατήσει τη πάσα με όλη σου τη δύναμη, να βγει το δάχτυλό σου από την άλλη πλευρά του κοντρόλερ και να δώσει τη πιο αδύναμη πάσα του κόσμου και μπορεί να πατήσει τη πάσα τόσο σιγά. Γιατί θες να δώσεις μια τέρμα κοντινή ρε φίλε, τέρμα κοντινή πάσα και να τη βλέπεις την πάσα να φεύγει με ταχύτητα φωτός. Ρε φίλε, δεν γίνεται να δουλεύει έτσι αυτό. Φτιάξτε το. Ωραία πάσα εδώ. Ωραίος. Γενικά αν το FIFA 22 ήθελε υπομονή, το FIFA 23 θέλει γαϊδουρινή υπομονή, θα πω εγώ. Πόσο θέλει να γυρίσεις την μπάλα για να καταφέρεις να κάνεις... Δείτε control τώρα, δείτε εδώ. Το πόσο πρέπει να γυρίσεις την μπάλα για να βρεις αυτό που ψάχνεις και να κάνεις κάτι στο match. Να δείτε εδώ πάσα πάλι τώρα. Πόσο αρεόλα εκεί. Τάκα τώρα δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, ας πούμε. Θα μου πεις δεν του έχεις βάλει chemistry style. Δεν του έχω βάλει, αλλά όχι και έτσι ρε φίλε. Όχι σε αυτό να... Ρε φίλε στον κακά είναι μόνος του, πάει να βγει, όχι σε αυτό να... Εδώ δεν ξέρω πώς δεν τσιμπήσαμε την μπάλα. Κουνήσαμε τέρμα, αλλά θα το φάμε προφανώς. Γιατί έτσι δουλεύει το παιχνίδι. Να έχω κάνει 10-15 σουτ παραπάνω από αυτόνα και να μην μπορώ να κάνω τίποτα στο match. Αχ, το έκανα κόκκινο. Κρίμα. Και ήταν μια καλή ευκαιρία. Μην το φάμε, σας παρακαλώ. Δείτε εδώ control. Δείτε τώρα εδώ control. Ρε φίλε, δεν γίνεται να τα κάνεις αυτά. Εγώ να ήμουν εκεί, control θα έκανα ρε φίλε. Οπότε δεν πάνε στην μπάλα ποτέ. Δεν πάνε στην μπάλα ποτέ. Τρέχα γόρι μου, τρέχα. Όπω δείτε εδώ. Βήμα δεν πάει. Θα μου πεις γιατί δεν έδωσε πάσα πάνω. Πάμε να δούμε λίγο τα stats. 2 γκολάκια ο Βλάχοβιτς, 2 ασίστ ο άλλος. Τα στατιστικά δείχνουν ότι δίκαια χάσαμε. Πάμε στο επόμενο ματσάκι σιγά σιγά. Για πάμε να δούμε λίγο και την ομάδα του αντιπάλου μας. Το αμενή βλέπω. Έκανε και το objective του Richarlison. Μια χαρά. Τίποτα το ιδιαίτερο και εδώ. Αμάν. Έκανα τσίψο του κεφαλιά αλλά πήγε τόσο αργά. Φτάχνουμε το κακά. Κλείνουμε προς τα μέσα. Πράσινο σουτάκι. Δοκάρι, βεβαίως δοκάρι. Ρε παιχνίδι. Και ήταν πολύ ωραίο ρε φίλε. Ήταν πολύ ωραία η κίνηση. Αλλά κακά. Ωραίος. Μπράβο. Όμορφο, ποιοτικό ποδόσφαιρο θα πω εγώ. Ωραίος. Τι τσίψο τι ήταν αυτό μωρέ. Έλα. Δεύτερο δοκάρι στο game. Πάμε λίγο. Μπράβο Ριτσάλισον. Μπράβο αγόρι μου. Κόβουμε εδώ βέβαια δεν έχουμε το pace για να φύγουμε. Μπράβο. Κοίτα εδώ τώρα πλασεδάκι. Πολύ καλό. Αμάν.
Πράσινο, μπράβο! Μπράβο, κακά! Μπράβο! Μπράβο, αγόρι μου, πάρα πολύ ωραίο. Έφυγα, 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 έφυγα. Πάσα. Θα μπορούσες ρε κακά να κάνεις ένα ωραίο τσίψο εκεί πέρα, θα μπορούσες. Θα μπορούσες, αγόρι μου. Εδώ δεν ξέρω γιατί δεν κόψαμε. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα ρε, δεν μπορούσα να κάνω. Σαν kick of glitch ήταν αυτό. Σαν kick of glitch ήταν αυτό. Έκανε δύο ρουλέτες και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα μετά ρε. Άντε πάλι. Okay. Άλλαξε παίχτη μωρέ! Άλλαξε παίχτη! Τι παίζουμε μωρέ. Ωραίο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ απλό ρε φίλε. Είναι απλό ρε εσύ, αρκεί να δουλεύουνε. Αρκεί να πατάς την πάσα και να πηγαίνει εκεί που θες. Ωραίος. Φύγε, 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 φύγε. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο αντίπαλος δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνει. 1-4 το match, παίζει να το πιστεύει πάρα πολύ γιατί... Πω, θα μας έβαζε πολύ ωραίο γκολ. Πήγε. Ναι, δεν τρέχεις, Σάκα. Ωραίο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. 5 γκολάκια. Έφυγε, 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 έφυγε. Όχι, δεν μας έκανε τη χάρη μπάλα. Ωραίο. Κοίτα ρε, δυο φορές το ίδιο πράγμα. Φάουλ, 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 φάουλ. Ωραία. Παίζει να βγει κιόλας. Ναι, ωραία. Έχουμε το πρώτο rage quit. Κάπου εδώ, παιδες μου, εγώ θα σας θυμίσω να κάνετε ένα like στο βίντεο για να προωθήσει λίγο αλγόριθμο στο βίντεο, να μαζούνε κι άλλοι, να μεγαλώνουμε σιγά-σιγά. Και αν θέλετε, κάντε και ένα subscribe, να γινόμαστε ένα ωραίο παρεάκι. Πάμε και για το τρίτο μας ματσάκι τώρα. Ξεκινάει το τρίτο μάτς. Για πάμε να δούμε την ομαδούλα του αντιπάλου. Ter Stegen, Konate, Gomez, Kessié, Maximin, Dembélé. Ζάχα και Χάβερτς στην κορυφή σαν striker. Οκ, πολύ ωραία μαδούλα. Όχι, 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 όχι. Βάλ' το. Μπράβο, μπράβο κακά, μπράβο αγόρι μου. Γενικά ο κακά είναι ότι, ρε φίλε, πώς θα το πω. Μία είναι έτσι, μία αλλιώς, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Πάμε άλλο ένα γρήγορο γκολ. Πάμε άλλο ένα γρήγορο. Το Πάρσον δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Γιατί δεν έχει μπει ακόμα τον αυτόματο να λέω α, τώρα θα κάνω Πάρσον. Επειδή δεν το έχω δουλέψει καθόλου. Ωραίος. Πολύ ωραίος εδώ αντίπαλος. Μας ξεφτύλισε. Δεν μπορούσα να κόψω. Δεν ξέρω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Μπράβο. 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 Απλό όμορφο ποδόσφαιρο. Πασούλα και γκολ. Ωραίος. Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Αν παίξουμε πιο όμορφο ποδόσφαιρο. Βάλτο. Μπράβο. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Παίζουμε όμορφη μπαλίτσα. Αχ. Στατ λέω πάλι. Παιδες, αυτό που ήθελα replay το κόψε. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Βγήκε, τέλος, αυτό ήταν, τέλεια. Και να σας θυμίσω και κάτι ακόμα παιδες μου. Ότι στην περιγραφή έχει διάφορα links, Instagram, Τρόβο και τα λοιπά που μπορείτε να με ακολουθήσετε. Και αν γουστάρετε ελάτε και στο Τρόβο. Με αυτή την ομάδα παιδες μου παίξαμε τα τρία μας ματσάκια. Όπως είπα ο Κακά θα πάει για πούλημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο άτομα που πουλάνε κακά 800 χιλιάρικα ο ένας, 1 εκατομμύριο 150.000 ο άλλος. Ναι, το βάλω 170 μήπως και το πάρει κάποιος. Αν πουληθεί, πουλήθηκε. Αυτά για σήμερα, παιδες μου. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και καλή συνέχεια από μένα.